Καλό μεσημέρι. Περιμένω, έχω τον κύριο Μάριο Τσακί, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, στην τηλεφωνική γραμμή. Εγώ απλά ήθελα να προσθέσω μόνο ότι προσωπική έτσι, έκκληση, αν θέλετε, ότι δεν χρειάζεται, επειδή έχουμε και τα στοιχεία του πόσο διακινούμαστε και για ποιο λόγο διακινούμαστε, δεν χρειάζεται κάθε μέρα βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Μεταξύ μας τώρα είμαστε όλοι και γνωριζόμαστε. Είναι μικρός ο τόπος. Όσες φορές εγώ έχω πάει, τις 2 ή 3 φορές στο σούπερ μάρκετ, οι φίλες μου εκεί στο ταμείο μου έχουν πει ότι πάρα πολλοί κόσμος πάει με την οικογένεια και με τα παιδιά για βόλτα. Λοιπόν, δεν είναι για βόλτα το σούπερ μάρκετ, είναι για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα. Κύριε Τσακί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώτση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσακί, στο μικροσκόπιο είναι και η επάρκεια των τροφίμων και η ερώτηση που θέλω να σας υποβάλω είναι αν υπάρχει οποιοδήποτε, χωρίς να κινδυνολογήσουμε βεβαίως, αν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος έλλειψης αγαθών στην αγορά και μέχρι πότε είναι τα αποθέματά μας τέτοια που μπορούμε να υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Κύριε Γιώτση, σε καμιά περίπτωση δεν θα κινδυνολογήσουμε, ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες περιόδους και στιγμές που ζει η χώρα μας. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει εν ώψη και της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με αρκετά από τα μέλη μας που εκπροσωπούν το σύνολο των εισαγωγών και των παραγωγών τροφίμων στην κυπριακή οικονομία και μπορώ να σας πω κατηγορηματικά ότι υπάρχει επάρκεια τροφίμων σίγουρα για τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας και πανικού από πλευράς των καταναλωτών ότι κινδυνεύει η χώρα να μην έχει επαρκείς ποσότητες για να τροφοδοτήσει τις ανάγκες του κόσμου. Το ίδιο συμβαίνει και για τα καύσιμα, γιατί μπορεί να μην είναι είδος που διακινείται σίγουρα μέσω των υπεραγορών, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό αγαθό. Και στα καύσιμα υπάρχει αρκετή επάρκεια προϊόντος, οπότε οι πολίτες να κάνουν λογισμένες και τις απαραίτητες αγορές τους, εκείνες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν και να τραφεί η οικογένεια και τα μέλη της οικογένειας για κάποια χρονική περίοδο, ούτως ώστε να μειώνεται, αν θέλετε, και ο αριθμός των επισκέψεων που χρειάζεται να κάνουμε στις υπεραγορές, γιατί είναι καθαρά και θέμα ασφάλειας και υγείας και των εργαζομένων αλλά και των ιδίων που επισκέπτονται τις υπεραγορές. Κύριε Τσακί, υπάρχουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, με την έννοια πρώτης ανάγκης εξοπλισμού, αναλωσίμων, μασκών κλπ. Αντισηπτικών. Θέλω να σας ρωτήσω, το παράδειγμα σε άλλες χώρες που το έχουμε δει να εφαρμόζεται και σε ευρωπαϊκές χώρες, που βιομηχανίες που παρήγαγαν άλλα προϊόντα σταμάτησαν την παραγωγή εκείνων των προϊόντων τους και με τον Α ή Β τρόπο άρχισαν να παράγουν προϊόντα τα οποία χρειάζεται ο πληθυσμός, όχι μόνο οι επαγγελματίες υγείας. Κάτι ανάλογο μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο με το δεδομένο το γνωστό, δηλαδή με όσες βιομηχανίες και βιοτεχνίες έχουμε στην Κύπρο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι ο κόσμος όλος εκ των πραγμάτων φαίνεται να πιάστηκε απροετοίμαστος για να χειριστεί και να διαχειριστεί αυτή την κρίση σε σχέση με προϊόντα προστασίας του ιατρικού κόσμου αλλά και του κόσμου γενικότερα, μάσκες και τέτοια πράγματα. Εγώ προσωπικά σαν ΚΕΒΕ, σαν είχα επικοινωνήσει με το Υπουργείο Υγείας πριν περίπου 15 μέρες και τους είχαμε δώσει το μήνυμα ότι από μια έρευνα που κάναμε μέσα στην αγορά διαπιστώσαμε ότι υπήρχε έλλειψη τέτοιων προϊόντων και έγκαιρα του στείλαμε το μήνυμα ότι έπρεπε να κινηθούν ταχύστα, κάτι το οποίο φαίνεται ότι έκαμε το Υπουργείο Υγείας. Είχα μια επικοινωνία χθες με τον Υπουργό Υγείας μέσω μηνυμάτων και με έχει διαβεβαιώσει ότι έχουν εξασφαλιστεί αρκετές ποσότητες τέτοιων προϊόντων και είναι ακόμα στο ψάξιμο και στη διαδικασία να έρθουν επιπρόσθετες ποσότητες. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Βλέπουμε και τι γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Mm-hmm. Έχουν όλες οι χώρες τρέξει να βρουν. Οι τιμές έχουν εκτοξευτεί και όποιος βρει παίρνει αυτά τα προϊόντα. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα της κυπριακής βιομηχανίας να αλλάξει την παραγωγή της, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και σχετικό. Κάποιοι τομείς, κάποιοι βιομηχανίες σίγουρα καταλαβαίνετε δεν μπορούν να αλλάξουν την παραγωγή τους και να παράξουν οτιδήποτε άλλο, διότι είναι πολύ συγκεκριμένα και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν και οι πρώτες ύλες που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Αν αναφέρεστε στη δυνατότητα παρασκευής μασκών από ύφασμα, εμείς έχουμε επικοινωνήσει με κάποιες εταιρείες μέλη μας και έχουμε ήδη στείλει αυτές τις πληροφορίες στο Υπουργείο Υγείας και στην κυβέρνηση, ότι αν θέλουν να μπορούν να μιλήσουν μαζί τους και να τους δώσουν τις οδηγίες να αρχίσουν να παράξουν τέτοια προϊόντα, διότι καταλαβαίνετε για να το πράξουν
θα πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη δέσμευση ότι κάποιος θα τα αγοράσει. Δεν θα τα παράξουν απλά για να είναι εκεί και αν θα τα αγοράσει κάποιος. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί την θέση αυτή, την δυσκολία αυτή γύρω από αυτά τα προϊόντα και θα ενεργήσει το ταχύτερο δυνατό. Όσο αφορά το ΕΚΕΒΕ, εμείς καθημερινά προσπαθούμε και εντοπίζουμε νέες πηγές από το εξωτερικό που μπορούμε να βρούμε τέτοια προϊόντα και τα στέλνουμε στο Υπουργείο. Μιλούσα ψες το βράδυ με τον υπεύθυνο αγορών του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Χρήστου, και του έδωσα κάποιες άλλες πηγές τέτοιων προϊόντων, αν θέλει το Υπουργείο, να αποταθεί για να εξασφαλίσουμε όσες περισσότερες ποσότητες μπορούμε σε λογικές τιμές. Μάλιστα. Θεωρώ ότι το κάνω. Μάλιστα. Κύριε Τσακή, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το ένα σημείο, αν μου επιτρέπετε κύριε Γιώτση, το οποίο θέλω να πούμε, έχει να κάνει με την ρευστότητα των επιχειρήσεων και το κομμάτι των υπεραγορών. Παράκληση προς τις υπεραγορές, διότι αρχίζουμε να παίρνουμε λίγο το μήνυμα από τους προμηθευτές ότι δεν πληρώνουν αυτά τα λεφτά, τα μετρητά, τα cash που εισπράσουν. Είναι λίγο κάπως διστακτικές να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, που φοβούμενες προφανώς και αυτές κρατούν τη ρευστότητα στα χέρια τους. Είναι έκκληση προς τις υπεραγορές να αρχίσουν να αποπληρώνουν τους προμηθευτές τους για τον απλούστατο λόγο ότι και αυτοί χρειάζονται αυτά τα λεφτά. Είναι κατανοητό, κύριε Τσακή, γιατί ακριβώς αυτή η ρευστότητα είναι όποιοι τομείς της οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι ενεργοί, πρέπει να μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και... Το πιο σημαντικό, κύριε Γιώργη, είναι να μπορέσουν να ξανααγοράσουν εμπορεύματα από το εξωτερικό, διότι θα υπάρξει εκεί μια αυξημένη ζήτηση πλέον. Και όποιος δεν καταφέρει έγκαιρα να εξασφαλίσει η αναπλήρωση αποθεμάτων, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί πρόβλημα στην αλυσίδα. Είναι αλυσίδα όλο αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακή. Με ενημερώνω ότι ο Γενικός.